Κύριε Χρυσόπουλε, με αφορμή την ανακοίνωση του νοσοκομείου σε ό,τι αφορά την δημιουργία site, θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του. Πότε θα είναι έτοιμο και τι θα περιλαμβάνει? Δημιουργήσαμε ήδη την ιστοσελίδα για το νοσοκομείο μας, η οποία ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση coshospital.gov.gr. Μπορεί να την επισκεφθεί οποιοδήποτε. Η ιστοσελίδα έχει ανέβει δηλαδή ήδη. Α, είναι στον αέρα. Λειτουργεί, ναι. Και λειτουργεί βεβαίως. Mm-hmm. Και μπορεί οποιοδήποτε να την επισκεφτεί. Στην ιστοσελίδα δόθηκε μία κατεύθυνση στη λογική της εξυπηρέτησης πάντα του πολίτη. Δηλαδή μέσα στην ιστοσελίδα μπορεί κανείς να βρει χρήσιμα στοιχεία για την ιστορία του νοσοκομείου. Μπορεί να βρει χρήσιμα στοιχεία, ανακοινώσεις σχετικά με τον εμβολιασμό, με την πορεία του εμβολιασμού μέχρι σήμερα. Χρήσιμα στοιχεία, χρηστικά στοιχεία θα έλεγα, για να κλείσει ένα ραντεβού, κάποια εξέταση στο νοσοκομείο. Άρα δηλαδή θα μπορεί επίσης να λειτουργεί και ως ο μεσολαβητής για κάποια ραντεβού που μπορεί να κλείσει ένας ασθενής. Ναι, αυτή τη στιγμή απλά υπάρχουν οι πληροφορίες για τα ραντεβού. Mm-hmm. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κλείνονται τα ραντεβού και μέσω της ιστοσελίδας. Επίσης, εκεί θα βρει και στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα πεπραγμένα της διοίκησης του νοσοκομείου, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η διοίκηση. Και επίσης διάφορες αναφορές και διάφορες, αν το θέλετε, διάφορα κείμενα σχετικά με το νοσοκομείο. Ένα πολύ σημαντικό για μένα κομμάτι, το σημαντικότερο όλων, είναι ότι πλέον ο πολίτης μπορεί, εάν επιλέξει στην ιστοσελίδα, αν κάνει επιλογή στις εφημερίες, θα δει λοιπόν κάθε μήνα θα μπορεί να βλέπει το πρόγραμμα εφημεριών του μήνα και ποιος γιατρός εφημερεύει. Ούτως ώστε θα μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα πότε εφημερεύει κάποια κλινική, ποια ημέρα και ποιον γιατρό θα αναζητήσει όταν θα πάει στο νοσοκομείο. Είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Επίσης ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ότι μπορεί να δει τα προγραμματισμένα χειρουργεία που υπάρχουν. Και βέβαια ένα κομμάτι αναφέρεται στους προμηθευτές κυρίως του νοσοκομείου, οι οποίοι θα μπορούν από εκεί μέσα να δουν όλες τις προκηρύξεις και όλους τους διαγωνισμούς οι οποίοι γίνονται στο νοσοκομείο σχετικά με τις προμήθειες και γενικά τις προσλήψεις και τα λοιπά. Mm-hmm. Όπως σας είπα, το site φτιάχτηκε στην λογική της εξυπηρέτησης του πολίτη για να δώσει όλες αυτές τις χρηστικές πληροφορίες που απαιτούνται, ούτως ώστε ο πολίτης να μπορεί να είναι ενήμερος πριν επισκεφτεί το νοσοκομείο. Στην δεύτερη φάση θα μπορεί να κάνει και πράγματα πριν επισκεφτεί το νοσοκομείο, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται και πάντα να έχει την γνώση ποιον θα βρει, πού θα τον βρει και πότε θα τον βρει. Νομίζω ότι είναι στη λογική το site της διαφάνειας, θα έλεγα. Έτσι, υπάρχει μια πλήρης διαφάνεια. Θα υπάρχει και ενημέρωση ό,τι αφορά το ποιες κλινικές λειτουργούν, ποιες εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο νοσοκομείο της ΚΟ για να γνωρίζει ο εκάστοτε ασθενής, ο οποίος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μια σειρά από εξετάσεις. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πληροφορίες για τις κλινικές. Mm-hmm. Βέβαια, αυτή τη στιγμή το site, όπως καταλαβαίνετε, βγήκε μεν στον αέρα. Αλλά δεν είναι και τελείως, θα έλεγα, ολοκληρωμένο. Είναι ολοκληρωμένο σε ένα ποσοστό περίπου 80%. Θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Θα διευρυνθεί το site, θα διευρυνθεί η ιστοσελίδα και θα γίνουν και, αν το θέλετε, θα δίνεται η δυνατότητα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αποφεύγεται ο συνωστισμός λόγω και των καταστάσεων με τον COVID. Αφενός και αφετέρου να εξυπηρετείται ο πολίτης. Δηλαδή, ο πολίτης, όταν θα έρθει στο νοσοκομείο, δεν θα χρειάζεται να ψάχνει εκείνη την ώρα να βρει ποιον θα βρει για να κάνει, ας πούμε, την εξέτασή του ή να κάνει ένα ραντεβού. Θα είναι προγραμματισμένο από πριν. Σε αυτή τη λογική φτιάχτηκε αυτό το site του νοσοκομείου. Και βέβαια, όπως σας είπα, στη λογική της διαφάνειας. Όλα είναι υπό το φως, υπό την δημοσιότητα. Όλα δημοσιεύονται,
από προκηρύξεις, προσλήψεις, ελεύσεις ιατρών, διακοπή συνεργασίας με ιατρούς, έναρξη νέας συνεργασίας με ιατρούς, με νοσηλευτές, προμήθειες υλικών, προμήθειες μηχανημάτων, συντηρήσεις μηχανημάτων, όλα θα είναι στη δημοσιότητα. Εμείς θέλουμε ο πολίτης να ξέρει να πάσα ώρα και στιγμή τι γίνεται στο νοσοκομείο. Το αμέσως επόμενο διάστημα που θα είναι άντε ένας μήνας, δύο μήνες, θα το έχουμε φτιάξει και αυτό. Επίσης εξού σημαντικό είναι ότι από σήμερα, από σήμερα έχουν τοποθετηθεί κάμερες πλέον περιμετρικά του νοσοκομείου και υπάρχει πλήρης έλεγχος το ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η κάμερα θα γίνει μόνο στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου. Στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου, γιατί αυτό που θέλουμε να αποτρέψουμε, αν το θέλετε, είναι οι επισκέψεις περιέργων. Και βέβαια σε κάποια κέρια σημεία, όπου αν το θέλετε, απαγορεύεται η προσέλευση του οποιοδήποτε και επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του νοσοκομείου. Σε αυτά τα σημεία υπάρχουν κάμερες. Οι κάμερες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα κινητά τηλέφωνα και με monitors της διοίκησης και κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη φύλαξη του νοσοκομείου και θα ελέγχεται σε 24-ωρη βάση. Είναι θέμα πλέον ημερών μετά από συζήτηση που κάναμε με μια εταιρεία η οποία θέλησε να αναλάβει, αν το θέλετε, τη χορηγία της γεννήτριας παροχής οξυγόνου. Είναι θέμα πλέον ημερών, ίσως μέσα στον επόμενο μήνα. Μιλάτε τώρα για την πρωτοβουλία του κυρίου Σταύρου Αξαλή, του φαρμακοποιού, ναι, σωστά, τη γεννήτρια. Είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Πότε θα έρθει η συγκεκριμένη γεννήτρια? Πιστεύουμε τον επόμενο μήνα θα είναι εδώ. Πολύ ωραία. Δρομολογούνται επομένως δρομολογούνται πράγματα και τα νοσοκομεία. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, έχουν γίνει πράγματα για να φτάσουμε. Προσωπικό εδώ, μόνο να έρθει, πράγματα. Προσωπικό, γιατροί να έρθουν, γιατροί, έρχεται βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτές, αυτό λείπει από το νοσοκομείο μας. Έρχεται και προσωπικό, είδατε ότι αντιμετωπίσαμε το θέμα του νεφρολόγου άμεσα και από εδώ και πέρα έτσι θα αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι ακόμα και οι προσωρινές λύσεις πολλές φορές είναι ένα βήμα προς την επίτευξη της οριστικής λύσης και να μην είμαστε αρνητικοί. Δηλαδή, αν βρούμε παραδείγματος χάρη δύο νεφρολόγους να μας εξυπηρετήσουν για ένα μήνα, αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα βήμα πριν την εξέβρεση της οριστικής λύσης. Πολλές φορές, ξέρετε, η γραφειοκρατία και η πολυνομία δεν μας αφήνει να κάνουμε πράγματα που θέλουμε. Μάλλον μας δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο. Αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή και θα μπουν όλα σε μια σειρά.